Stawił się mnie. Dobra. Wyglądał ze wtelosz. Wychodzi do siebie z brodu. Joch miał wta. To szkiewka go ma do Hylor. Defen rydynę trochę, no bo się nęga perdemo. Defen rydynę. Defen rydynę. Perdemo za pobrę. Por fin de que no corre. Perdemo, nega, tí, que dio perdes un de... Tapie. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, έδωσε τέρ, στο χάρο το τρίτ, ξεκινάμε να αλλάξω, τέρ. Πάντα το ανοίγμα για χάντερ, κρατάει και το πόδι. Και το σημαντικό είναι ότι βάζει αυτό το μηνιονάκι, βλέπετε γνώμ κάτω, είναι σημαντικό, πρέπει να χαλάσει ο άλλος τώρα το hero power, απλά για να το φάει. Ναι, να το πεις κάτω. Για λέει, σαν φιού. Είναι πέτρα αυτή η επιλογή. Είναι και κακή επιλογή. Είναι κακή. Την πέτρα. Σε κάποιο που ζουν έτσι κάτι καλύτερο. Σε κάποιο δεν θυσιάζαν. Ειδικά σε ένα ματσάπ που σου που χρειάζεται του τόνου. Δεν είδα ακριβώ το χέρι ακόμα. Κάτσε να σου πω, να σου πω και εγώ την άποψή μου. Για να το χέρι. Έχει ένα τόντο στο χέρι. Οκ. Είναι το πέτρα. Παρ' όλα αυτά εντάξει είναι σημαντικό να πλέον στο board. Να έχει παρουσία στο board εννοώ. Διότι κάπω πρέπει να αντιμετωπίσει και αυτά που. Άλλο ρόλ. Έχει και αν λύσει το χέρι. Γενικά πολύ στρώτο χέρι. Να πω ένα ακόμα καλύτερα. Να πω θα το θέλω γιατί έχει και δύο παγίδες στο χέρι του. Το σκορ πηγαίνει 1-0 υπέρ του δεύτερου. Πρέπει να πας με το χάντρα, έτσι. Ναι, έχει κερδίσει ο χάντρα και έχει βάλει δεύτερο τεκ ο φίλος μας ο... Ο Inquisitor. Ο Inquisitor. Πάλι εδώ περίδευα, θα θέλω να πω Inquisitor συνέχεια. Inquisitor όμως. Σωστό και αυτό. Θα το μάθω, θα το μάθω. Θα το αλλάξω λίγο εδώ, ξεχαστήκαμε, συγγνώμη. Πάμε πάλι στο Hunter, ξεχάσαμε και το Dream του Druid, θα συμβαίνουν αυτά, δεν πειράζει. Του λείπει τον πόδο πέρα, τώρα έχει κάτι να χαρτάζει. Και το deck που είχε γίνει με TV ήταν το control lock, hand lock του το Inquisitor, έτσι. Πάμε, καλό deck. Πολύ καλό, πολύ καλό τον Inquisitor εδώ. Για να τα διαλύσει, θα πάει να δει την παγή του πρώτα, σαν φιούδι. Κάνει τα trigger pick-up, το περίπου πιστεύω, θα ήταν αυτό. Έχει κάτι χαμηλά ήδη ο Druid. Αλλά έχει αυτή τη στιγμή επιλογές για τον. Άλλο σκέφτεται. Για να διαλέξει ο τον, πιστεύω, το perform. Συμπληρώνω την επιλογή τώρα εδώ. Θα την κάνει όλας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνει εδώ ο φίλος μας ο Τεθενόρ. Πάλι δεν έχει απευθείας charger. Είναι λίγο κακό αυτό. Τον δυσκολεύει λίγο το χέρι του. Το Oblast μπορεί να καθαρίσει εύκολα εκεί πέρα με τον Perform, αλλά μετά τι. Πιστεύω ότι το play τώρα είναι misdirection εδώ πέρα. Για να θα διαλέξει να κάνει. Ξέρουμε ότι έχουμε κάποια προβληματάκια στον ήχο, προσπαθούμε, είναι αλήθεια να πλήσουμε. Λοιπόν, έλα, θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να μιλάμε πιο δυνατά. Μας ακούει το μαγαζί. Εντάξει, το είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να μας ακούσουν και παίχτες και δεν το βλέπω αυτό. Ναι, υπάρχει αυτό το θεματάκι, εντάξει. Θα φωνάζουμε περισσότερο αν λέμε άσχετα πράγματα. Λοιπόν, έχετε μπάλα στην αμπάκου και άκουσε τι λες. Λοιπόν, πάμε λίγο στο game πάλι. Είναι πρόβλημα τώρα του δεύτερου. Γιατί αυτό που είπα, ότι μπορεί να κάνει εύκολα το πέρασμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω, πολύ δυνατό. Εντάξει, να χαλά, έχει ακούσει το χέρι, αλλά δεν έχει τίποτα φοβερό. Θα δώσει. Θα χαλάσει το κρίκο μου, ναι. Ναι. Οκ. Και είναι και. Θα το έκαψε. Εγώ δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ θα πήγα να μην έξω. Θα το παίζα λίγο πιο RG. Πάμε πίσω. Ζουίτ. Κουβάκια είναι η αλήθεια ότι είναι επικίνδυνο να τη χαλάσει.
Όχι, δεν θα χαλάγα κουμπάκια. Θα παίζανε απλά χαλαρά Miss Direction και Hero Power. Πάμε παρακάτω όμως, τα παιδιά εδώ παίζουνε. Για να δούμε. Λοιπόν. Okay. Θα χρησιμοποιήσει εδώ πέρα τώρα τον το Keeper χωρίς ιδιαίτερο νόημα να κάνει δύο damage μέσα απλά για να πέσει το minion περισσότερο που είναι καλύτερα το play έτσι. Για να δούμε τώρα αν ακούτε καθόλου. Για δώστε λίγο feedback. Μήπως ακούγόμαστε καλύτερα τώρα, για πείτε μας λιγάκι. Καλά, εσύ σίγουρα ακούγεστε. Το θέμα είναι να ακούγομαι εγώ, εσύ ακούγεστε σίγουρα καλύτερα. Ωραία. Δώστε μας λίγο feedback. Πάμε λίγο να δούμε το game. Miss Direction λοιπόν, το τρώει. Δεν το ήθελε εκεί. Έχει κατέληξη όμως, οκ. Ο Φαρσί λοιπόν επιστρέφει στο Druid deck, σε tournament play, το ξαναβλέπουμε. Λοιπόν, πολύ καλό play τώρα, πολύ μεγάλο γύρος αυτός που έπαιξε ο Druid, έτσι, έβαλε τόνους κάτω, έκανε heal. Και τώρα μένει, πάει μπάλα στο Hunter ουσιαστικά, στο δεύτερο να δούμε τι μπορεί να κάνει για να περάσει από αυτά τα δύο τόνους. Ωραία, για να δούμε, όπως ξαναλέμε αυτή τη στιγμή έχει ένα all μόνο ο Deathenor. Εντάξει παιδιά, το προσπαθήσαμε. Ελπίζω τώρα να μας ακούτε για να δούμε. Δεύτερο misdirection. Τελειώνει το χέρι του Deathenor, δυστυχώς. Πέρασε γρήγορα από τα δύο τόντς όμως. Ακουγόμαστε. Πολύ ωραία. Μόνο τον Groms ακούμε. Ισχύει αυτό, για μιλά λίγο ωραίακά. Δεν ξέρω παιδιά, δεν ακούτε πέρα καθόλου. Ακούγεστε, ακούγω, νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Πάμε λίγο misdirection εδώ πάλι. Το ναι, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε lethal range. Είναι lethal, Λοιπόν, βγάζει από τη μέση το Hunter του. Ναι, εντάξει. Βγάζει από τη μέση το Hunter του Deathenor. Νομίζω και πάμε σε ισοπαλία 1-1. Με τους δύο παίκτες να έχουν χάσει ο Deathenor το Hunter του και ο Inquisitor να έχει χάσει τον Control Warlock. Ωραία, να πούμε ότι ήταν πολύ σοφή η επιλογή του Druid. Εντάξει για τον Inquisitor, ήξερε πλέον ότι θα αντιμετωπίσει το Hunter, γι' αυτό δεν ξέρω αν αξίζει να ξεκινάς με Hunter σε κάτι τέτοια τουρνουά. Ο άλλος ένα Druid είναι πολύ καλή απάντηση. Τέλος πάντων, πολύ καλό play λοιπόν από Inquisitor, έβαλε τον Druid, έκοψε το Hunter και τώρα πάμε σε Summon. Θα δούμε τώρα λοιπόν, ποιες θα είναι οι επιλογές των δύο παιχτών. Ο ένας μένει. Είναι σίγουρα Druid, οκ. Συνεχίζει με τον Druid του. Τρία ρίσλα, μην ζητάς πολλά. Διορθώσαμε το... το lag δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε. Πάμε λίγο να το δούμε λίγο καλύτερα τώρα που δεν έχουμε προβλήματα με τον ήχο. Ωραία. Πάμε να δούμε τα χέρια. Ο δεύτερος παίχτης εδώ. Ο πρώτος παίχτης, συγγνώμη. Δεύτερος παίχτης. Inquisitor, τα στέλνει 7. Και θεωρώ ότι ο Inquisitor με τον Druid που συνεχίζει έχει ένα καλό matchup με το Shaman. Έτσι, είναι στα ίσα, αλλά δεν είναι ότι βρίσκεται σε disadvantage να κάνει Shaman. Νομίζω ότι είναι fair deal για αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα στο σημείο που έχουμε φτάσει με ποιο τρόπο, με ποια σειρά επιλέγουν τα decks. Οι δύο παίχτες έχουν παίξει τουρνουά από χθες και οι δύο έχουν το δύο να ξέρουν τα πάντα τι θα αντιμετωπίσουν. Και από εδώ και πέρα είναι η στρατηγική στο τι decks θα επιλέξει και με τι σειρά θα επιλέξει. Ωραία, πάμε. Και αυτό είναι μια στρατηγική που ξεκινάει από την πρώτη μέρα. Τα τέξι που θα επιλέξει να παίξει, να σε περάσουν την πρώτη μέρα, αλλά πρέπει να υπολογίσει ότι θα έχει να παίξει και μέσα από το 5 και μέσα από το 7. Που είναι πολύ σημαντικό. Οι δύο παίξει που θα μάθουν να αρκετά καλά αυτά τα δύο πράγματα. Σίγουρα. Για να δούμε τον Deathenor. Ο Deathenor, το Shaman εδώ τώρα, καλό χέρι για Shaman. Καλό χέρι για άνοιγμα. Πες μας εσύ γιατί είναι και το αγαπημένο σκουλάς από ό,τι ξέρω. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία παίζει ο Σάμα για RPG. Τα έχει ήδη στη θεωρία του.
Δεν βλέπω έρσο και τέτοια βέβαια, αλλά τέλος πάντων τα δύο ελεμέντα πιστεύω είναι αρκετά δυνατά. Πάλι έχουμε τον Αντώνη, έχω δεν ακούω τον ΑΚΑ. Δεν πειράζει, καλύτερα μιλάω μόνος μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δύο Harvest Golem κάτω από ό,τι βλέπω. Και καθαρίζει, έτσι βλέπουμε εδώ πολύ καλές κινήσεις. Εντάξει, καθαρίζει εδώ το τότεμ στο αντιπάλου, ειδικά με αυτό το τότεμ. Δηλαδή βασικά όταν βλέπεις το Unbound Elemental και αυτό το τότεμ δίπλα, δηλαδή πραγματικά νιώθεις άσχημα. Θα φουσκώσει το Elemental του. Για να δούμε τι θα διαλέξει να κάνει με το Unbound. Θα αρχίσει να καθαρίζει κι αυτός. Μιλάμε τώρα Control vs Control έχουμε πάει. Ξεχάσαμε Hunter για τέτοιες ιδέες. Το 30 χέρι θα το βλέπουμε για πολλή ώρα εκεί πέρα τους δύο παίχτες. Πιστεύω ότι τώρα θα έχουμε ένα ακόμα αγκρι game, εννοείται. Λοιπόν, στριμμένος είναι αρκετά καλά ο Σάμαν. Δεν θέλω το Σάμαν του, για αρχή. Όμως και ο Τρούιτς εδώ, εντούσιο δεν πάει πίσω, μια χαρούλα είναι το χέρι του, το board του. Εντάξει, του λείπει ένα swipe. Ένα swipe δεν θέλω τώρα, ναι, σίγουρα. Ειδικά επειδή έχει και Blood Mage Thalmos στο χέρι. Ένα swipe θα τον βοηθήσει πάρα πολύ γενικά. Θέλει να δει τώρα πώς θα καθαρίσει με αυτά. Είναι σε δύσκολη θέση. Κανένα από τα golem του δεν σκοτώνει. Θέλει και hero power, θέλει και ιστορίες. Ο Dig Master δεν θα έχει πολύ value να παίξει τώρα, πιστεύω. Να πέσει. Σίγουρα Dig Master αυτή τη φάση. Επιλέγει να βγάλει μέσα τον αυτόν και με τα δύο, για να δούμε έχει τελικά. Ναι, θα πάρει το watcher κάτω. Μετά σαν Fury ίσως είναι καλή λύση ή Hero Power, για να δούμε. Τι θα έβαζες? Θα βάζα σαν Fury. Και εγώ θα βάζα σαν Fury, παρόλα αυτά δεν είναι και πολύ κακή λύση το Hero Power εδώ πέρα. Εντάξει, θα καθαρίσει ένα Elemental, αλλά... Για να δούμε. Το σκέφτεται το Inquisitor. Έχουμε και Enervate στο χέρι, αλλά τι να το κάνει. Στιγμή, δεν νομίζω. Τελικά το κάνει move με το minion και θα πέσει και τη σαν. Αυτό ακριβώς θα έκανα και εγώ βασικά, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι ότι καλύτερο γενικά έτσι όπως έχει πάει γι' αυτόν, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν θέλει να δει κάτω. Αυτό. Και sorry, δεν έχουμε πάει κιόλας από τον άλλο παίχτη. Δεν ήθελε να δει αυτό. Ναι, σίγουρα δεν ήθελε να δει αυτό. Πώς πούσε και ο Ελεμπελελάς εκεί πέρα. Ξανά. Να δούμε τώρα πώς θα το... Δεν θα το καθαρίσει. Δεν μπορεί. Και οι δύο παίχτες έχουν παίξει σε ένα τρελό lock εδώ πέρα κάτω με τους τόντρες τους. Ναι. Εδώ υπάρχει αμυλές. The Elements will destroy you, λέει. Azure Drake, να δει την καρτούλα. Ένα Wrath. Δεν το χαλάει τώρα, γιατί θα κάνουμε το πέντα μας κάτω. Ακριβώς. Βγάζαμε μέση, πολύ ωραία. Ήταν ωραίο. Για να δούμε, δεν νομίζω ότι θα το στείλει το minion του. Όχι, δεν έχει νόημα. Είναι λίγο ίσως χαράσος ο Inquisitor, έτσι. Και αναγκάστηκε να παίξει Wrath για 3 κιόλας, να μην τραβήξει. Αντιθέτως, ήρθε και το Earthshock. Ήρθε και το Earthshock, δεν θέλω να είναι σε καλή μοίρα με απόψεις καρτών. Είναι, ναι. Είναι πολύ καλύτερα. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα με τα 4 μάνα του, μια που είναι overloaded. Ο πόνος του overloaded, και δεν υπάρχουν και φοβερά πλαίσια για 4 μάνα τώρα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς. Ισχύει. Τι θα πες εσύ, Άκα, για δες το χέρι λίγο και πες μας. Είσαι και Σάμαν. Προσωπικά θα έβαζα το overload και θα έβαζα ένα totem. Η άλλη άποψη είναι να παίξεις το Unbound Elemental. Θα το χάλαγες μετά το όπλο. Να βγάλεις το Taunter μαζί με το minion σου. Να χάσεις το minion σου. Να χάσεις το σκυλάκι εκεί και το όπλο. Όχι, Too much. Για ένα minion το οποίο δεν επιτίθεται αυτή τη στιγμή κιόλας. Ακριβώς. Με το σχέδιο ότι στον επόμενο γύρο overloaded ένα από mana 7, παίζει 6 του Fire Elemental και καθαρίζει το Taunter με 3 που έχει 3 life. Πάντα υπάρχει και επιλογή του Earthshock. Έχουμε σκέψη εδώ, εντάξει τελική είναι. Κι όμως, μας εκπλήσει και παίζει Defender of Argus. Ενδιαφέρον play.
Κάνει και trade, ναι. Okay. Βλέπει τον αντίπαλό του χαμηλά σε κάρτες. Δεν ξέρω. Πολύ, πολύ καλό τρόπο τώρα εδώ πέρα για τον Wizard. Ναι, γιατί θα έρθουν οι κάρτες σε λίγο δηλαδή. Τώρα θα έρθουν οι κάρτες. Καθαρίζει και board. Νομίζω ότι με αυτό το sequence τώρα παίρνει lead. Στο παιχνίδι. Για να δούμε, τώρα υπάρχουν πολλά χρυστά πράγματα στο χέρι του. Τώρα ξαφνικά το χέρι του είναι λίγο πιο κακό. Το οποίο σημαίνει ότι το Elemental αυτή τη στιγμή δεν κάνει τίποτα φοβερό. Θέλει και Elsock δηλαδή για να κάνει κάτι. Για να δούμε αυτό θα κάνει. Όταν αρχίσω να παίζω Summon και αρχίσω να χαλάω τα Elsock έτσι για ένα νταματζάκι απλά και τέτοια, δεν νιώθω καλά στα Summon, πάντως να το ξέρεις. Μονόδρομος εδώ λοιπόν, πιστεύω οι κάρτες. Και ήταν καλό ντρο, ε. Στήθηκε πολύ καλύτερα πλέον ο Druid. Οχτώ μάνα. Ξέρει ότι μπορεί να φάει το Yeti, μη χάνοντας το Fire Elemental του. Απ' την άλλη, με ένα Wind Fury τώρα εδώ και ένα Rock Beater εδώ πέρα, μοιράζει λίγο πόνο έτσι στο πουθενά. Αλλά δεν νομίζω να το κάνει. Απλά θα πάει να καθαρίσει σωστά. Πολύ καλό. Και τα δύο. Με Rock Beater και όπλο. Θα πέσει λίγο χαμηλά, αλλά θα καθαρίσει μπορεί τουλάχιστον. Σωστό, σωστό play. Μ' άρεσε. Βέβαια δεν ξέρει ότι ο αντίπαλος του έχει στο χέρι του αυτή τη στιγμή τα πάντα, όπως βλέπω εγώ. Μπορεί άμα γίνει λάθος τώρα, ας πούμε, και δεν παίξει Druid of the Glow και δεν πάει να τον τάρει με Wind Fury και αυτά στο χέρι, θα το κάνει όμως φυσικά, δεν είναι χαζός. Σίγουρα θα δεν θα φυσικάστεί στο 29 health. Θα το κάνει όσο πιο slow play μπορεί, για να το κάνει πιο σίγουρη νίκη. Εδώ ας πούμε ένας πιο απλός παίχτης, sorry που το λέω έτσι, μπορεί να χάνει το game από αυτό, να φυσικαζόταν για τα, στο 29 health του, να μην έβαζε τον κάτω. Ένας τέσσερ play. Ναι, τα παιδιά είναι πολύ καλοί. Το έχει αποδείξει αυτό δύο μέρες σήμερα, τώρα. Έφυγε και το Hex, το οποίο που να ήξερε τον περιμένει αργότερα. Άμα ήξερε πιστεύω θα το κράταγε αυτό το Hex. Όχι, όχι. Σίγουρα. Δεν μπορεί να το ξέρεις τώρα ότι ο άλλος έχει Ragnaros και να περιμένεις το Hex σου για τον Ragnaros. Βέβαια έχει πολλές κάρτες στο χέρι του. Σίγουρα θα έχει κάποια βία. Για να δούμε το play εδώ, είναι ενδιαφέρον αυτά 9 μάνα. Κατέβηκε και ο Inquisitor, έτσι έχει πάει 21 health. Δεν είναι ότι να απειλείται. Ναι. Ειδικά με ένα, το Wind Fury, είναι πάντα Wind Fury. Και το ξέρει. Πιστεύω ότι θα πάει να βάλει Tauntlets πάλι. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει όσο slow roll γίνεται ουσιαστικά. Είμαστε στο 1-1 να πούμε σε όλους, έτσι. Έχουν αλλάξει και δύο από ένα deck. Τελική. Road to Nationals. 2014. Order of Gul'dan. Cowboy TV. Fantasy Shop.net. Και Anime House. Όλοι εδώ. Για σας. Πάμε. Μεγάλο παιχνίδι βλέπουμε, πιστεύω. Θα δούμε μεγάλα plays. Και πιστεύω ότι είναι το προσωπικό του Elite Meta. Δηλαδή είδαμε από το τουρνουά όλο σήμερα και χθες οι αφρογραμματές ουσιαστικά βρίσκονται στο τελικό. Με εξαίρεση το πόδι που είπα και πριν, ένα πολύ ωραίο deck που έβαλε ο Νασομάνεκ, το οποίο ήταν λίγο πιο έκπληξη, δεν το είδαμε κανένα άλλο παίκτη. Ένα τέτοιο Paladin Agro. Παραλάβει να πηγήσει σε τελικό. Paladin Agro.
Όχι, αντιθέτως, το έχω παίξει και εγώ το διωκάκι με το Divine Favor. Χαβαλέ έχει. Για να δούμε εδώ τώρα. Το Totem δεν του κάνει τη χάρη. Θα δώσει τέν. Ενδιαφέρον. Θα καταλάβει ότι συνεχίζει για τον Inquisitor. Εντάξει, πιστεύω ψάχνει ένα Savage Roar τώρα ο Inquisitor περισσότερο. Θα τον δώσει, θα τον δώσει το Ragna. Έχει παίξει να φτιάξει ο αντιπαλό του. Πολύ καλά θα κάνει. Θα δώσει και πόνο πάνω μου ο Ragna. Γελάει ο Ντέθελορ. Το δεύτερο χέξ δεν του κάνει τη χάρη. Και τα πράγματα είναι δύσκολα. Έτσι ακριβώς. Best out of 7. Πάμε να δούμε εδώ τις επιλογές του. Δεν είναι πολλές. Με ένα τότε μέσα στη μέση θα καθάριζε, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Θα χαμηλώσει health στα πάντα πρώτα. Για να δούμε, ναι. Δεν νομίζω ότι πλέον έχει επιλογές, γιατί... Α, έχει και ένα Earth Shock. Μπορεί... Στα πάντα μπορεί να κάνει clear. Ναι, ναι, ναι. Το κάνω λοιπόν, για να δούμε τώρα τι... πώς μπορεί να επιζήσει βέβαια μετά από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Νιώθω ότι έχει χάσει, είναι αλήθεια. Και θα πάει ακόμα πιο μπροστά με αυτόν, έτσι είναι ο Βλόρο, όπως φαίνεται. Να το ήρθε και ένα swipe. Το οποίο μπορεί να το παίξει και Μούρες. Έχει και Blood Mage Thalnos. Καλημέρα και έφεξε για τον Death Lord, δυστυχώς. Για να δούμε άμα σε αυτό το γύρο δεν κάνει παπάδες. Δεν παίξει κάλτσες, όπως λέμε ο Death Lord. Αυτό το οποίο σηκώνει δεν είναι για τίποτα σημαντικό. Δεν μπορεί να προστατευθεί, όχι. Νομίζω είναι game. Πολύ καλό value παίρνει, ναι. Καλά τα λέει. Not. Not στο value δηλαδή. Αυτό που λέγαμε, Blood Mage με swipe. GG. 2-1. Αυτός ο Druid λοιπόν αποδεικνύεται σκληρό καρύδι.